Με καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με το να δώσουμε στους τηλεθεατές να καταλάβουν τι θα παρακολουθήσουν στο θέατρο Ο Κέφαλος στις 17 Ιουνίου. Βεβαίως. Ο κύκλος ζωής αποτελεί την ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου Κεφαλίνες στην Κεφαλονιά. Είναι η τρίτη κατά σειρά που κάνουμε στα 3 χρόνια ύπαρξης του Συλλόγου και είναι ένα αφιέρωμα σε ήθη, έθιμα, τραγούδια, μουσική και χορό από όλες τις φάσεις που περνάει ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ξεκινάμε από τη γέννηση, ακολουθεί η βάπτιση, η παιδική ηλικία όπου παρουσιάζονται παραδοσιακά παιχνίδια και κάποια ταχταρίσματα που είναι το πρώτο τραγούδι και παιχνίδι που συναντάει ο άνθρωπος. Συνεχίζουμε με τον πρώτο έρωτα και αναφερόμαστε σε κάποια παραδοσιακά έτσι, ποίηματα και τραγούδια που αναφέρονται στον έρωτα, στην ξενιτιά που βέβαια ήταν αναπόσπαστο κομμάτι παλαιότερα, καθώς χρειαζόταν κυρίως ο γιος να αποχαιρετήσει με τη μάνα για να πάει να εργαστεί. Συνεχίζουμε με τον αραβόνα, το γάμο και βέβαια το θάνατο, όπου και το μυρολόι, το παραδοσιακό μυρολόι, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της λαϊκής παράδοσης. Αλλά βέβαια ο κύκλος ζωής δεν τελειώνει εκεί και ξανασυνεχίζει με μια καινούργια γέννηση, όπου κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει πάλι ένας καινούργιος ελπιδοφόρος. Έτσι άλλωστε είναι πάντα και στην ζωή, όπως το λέτε. Κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ο επόμενος. Πολλά λοιπόν θα χωρέσετε μέσα σε μια παράσταση, θα ήθη και τα έθιμα της Κεφαλονιάς. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να παρουσιαστούν ήθη και έθιμα από όλες τις περιοχές της Ελλάδος και όχι μόνο από την Κεφαλονιά. Καθώς πιστεύουμε ότι διδακτικά θα πρέπει να διδάσκουμε και να δείχνουμε και να ενώνουμε πολιτισμούς μέσα από τη δράση μας. Χαρακτηριστικό είναι κιόλας ότι το κομμάτι του Αραβόνα θα παρουσιαστεί από έναν σύλλογο δικό σας από τη Ζάκυνθο, είναι ο πολιτιστικός σύλλογος Σκουλικάδου, ο Ερωτόκριτος, ο οποίος θα μας παρουσιάσει σε έθιμο κατά τη διάρκεια του Αραβόνα με κάποιο πρικοσύμφωνο. Και βέβαια όλα αυτά έχουμε βάσει τον κύκλο της ζωής του ανθρώπου, ο οποίος είναι κοινός για όλες τις περιοχές της Ελλάδος, αλλά διαφέρουν τα ήθη και τα έθιμα σε κάθε τόπο, και αυτό θέλουμε να δείξουμε. Ότι σε έναν κοινό κύκλο σε όλη την Ελλάδα, πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζεται, τραγουδιέται, χορεύεται ή έχουν ας πούμε, διαφορετικά έθιμα η κάθε περιοχή το δικό της. Φαντάζομαι ότι για να γίνει όλο αυτό πραγματικότητα χρειάζεται μια πολύ μεγάλη ομάδα. Σίγουρα χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα. Αποτελείται η παράσταση από 80 χορευτές σύνολο. Σίγουρα υπάρχουν και άτομα πολλά που τρέχουν πίσω από τη σκηνή. Για τα σκηνικά θα πλαισιωθεί η εκδήλωση από μια ορχήστρα αποτελούμενη από 8 μουσικούς. Σίγουρα θέλει πολύ κόσμο, θέλει πολύ τρέξιμο, αλλά με μεράκι και υπομονή νομίζω ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό που πρέπει κάποιος να δώσει. 17 Ιουνίου λοιπόν, τι ώρα? Είναι στις 8.30 ώρα το απόγευμα. Στις 8.30 ώρα το ραντεβού εκεί. Θεωρώ ότι όσοι έρθουν θα περάσουν πραγματικά πολύ όμορφα. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να αναφερθείτε και στους συντελεστές της παράστασης. Βεβαίως. Την παρουσίαση θα την κάνει... Αρχικά θα θέλαμε να πούμε ότι γίνεται σε συνδιοργάνωση με την κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Κεφαλονιάς και την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, αντιπεριφέρεια Κεφαλονίας. Την παρουσίαση θα την κάνει η Αλεξάνδρα Μαρίνου. Ηθοποιή θα είναι η Ελευθερία Έντουαρτς και ο Θωμάς Μενέγας. Μουσική θα έχουμε κλαρίνο τον Πάνο το Σκουτέρι, βιολί τον Δημήτρη το Στεφόπουλο, τραγούδι ο Άννα Ξανθοπούλου, λαούτο θα είναι η Μαρία η Πλουμή, σαντούρι ο Άννα η Ρίγα, κρουστά ο Μάκης Σουλελές, λίρα Κρήτης ο Σταύρος Μαραγκουδάκης και στο σκορτσάμπουνο το παραδοσιακό της Κεφαλονιάς ο Χαράλαμπος Κακαρούμπας.
Οπότε λοιπόν είπαμε στο Δημοτικό Θέατρο Ο Κέφαλος 17 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, όλοι εκεί για ένα πραγματικά όμορφο ταξίδι στα ήθη και τα έθιμα της χώρας μας, σε αυτόν τον κύκλο της ζωής. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Μεγαδούκα, που ήσασταν μαζί μας. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας δώσατε τη δυνατότητα μέσα από την εκπομπή σας να πούμε έτσι δύο λόγια για τη δράση μας και για την παράστασή μας. Και θα ήταν χαρά μας να ήσασταν και εδώ. Μακάρι, μακάρι. Ναι, ήμασταν τυχεροί και εμείς από τους τυχερούς που θα τη δούμε αυτή την παράσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.